Και πάμε να ετοιμάσουμε την επόμενη μας συνταγή. Θα φτιάξουμε μία πουτίνγκα. Όχι γλυκιά, θα είναι αλμυρή. Θα είναι κάτι ανάμεσα σε πρωινό, πίτσα και κυρίως γεύμα. Πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε όλοι όσοι θα το δοκιμάσετε. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για την πουτίνγκα με λουκάνικα και αυγά θα χρειαστούμε. Για την πουτίνγκα, 200 γραμμάρια γάλα, 4 αυγά μεσαία, αλάτι, πιπέρι, 1 κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά, 140 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 50 γραμμάρια σπορέλαιο. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια χωριάτικο λουκάνικο, 1 κρεμμύδι, 1 σκελίδα σκόρδο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη φρέσκια, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 100 γραμμάρια νερό, 1 κύβο λαχανικών μάτζι, 1 πρέζα ζάχαρη, 2 αυγά, 100 γραμμάρια φέτα, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε ρόκα και ντοματίνια. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ετοιμάσουμε το μείγμα για την πουτίνγκα μας. Το μείγμα για την πουτίνγκα είναι ακριβώς το ίδιο μείγμα που χρησιμοποιούμε στις Yorkshire Pudding. Δεν ξέρω αν τις έχετε δοκιμάσει ποτέ. Είναι το κλασικό ψωμάκι που σερβίρεται με το Sunday Roast άμα πάτε στην Αγγλία. Αλλά θα το κάνουμε πιο μεγάλο, θα κάνουμε μια γιγαντιαία πουτίνγκα που ουσιαστικά θα ψηθεί όλη σε ένα τηγάνι. Πώς σας φαίνεται σαν ιδέα? Θα δείτε και στην πράξη πόσο εντυπωσιακό που είναι και πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι να ετοιμάσουμε το μείγμα για την πουτίνγκα μας και χρειάζομαι γάλα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα ρίξουμε το γάλα μας μέσα στο μπολ. Θα σπάσουμε και τα αυγά. Ουσιαστικά η αναλογία είναι 1-1-1, περίπου, για να φτιάξουμε πουτίνγκες. Η ίδια ποσότητα σε αυγό, η ίδια ποσότητα σε γάλα και η ίδια ποσότητα σε αλεύρι. Μας κάνουν πουτίνγκα, Yorkshire. Και ο μοναδικός τρόπος για να φουσκώσουν οι πουτίνγκες Yorkshire είναι ο τρόπος ψεσίματος. Γιατί ό,τι και να κάνουμε, πραγματικά δεν φουσκώνουν άμα δεν κάνετε την τεχνική που θα σας δείξω και εγώ τώρα. Λοιπόν, αλάτι. Πιπέρι. Και σε αυτό το σημείο μπορείτε να βάλετε ό,τι μα ό,τι αρωματικά θέλετε. Μπορείτε να βάλετε θυμάρι, μπορείτε να βάλετε δέντρο λίβανο, μπορείτε να βάλετε ρίγανη, μπορείτε να βάλετε λίγο κουρκουμά. Εγώ διάλεξα να βάλω λίγο κουρκουμά. Έτσι θέλουμε να αρχίσουμε σιγά σιγά να το βάζουμε σε περισσότερες συνταγές, γιατί ο κουρκουμάς είναι superfood, μας αρέσει και βέβαια έχει ιδιαίτερη γεύση και ιδιαίτερο άρωμα. Και σε περίπτωση κάποιος που δεν το γνωρίζει, ο κουρκουμάς είναι το χαρακτηριστικό υλικό που δίνει χρώμα στο κάρι. Όταν δοκιμάζουμε κάρι, το κίτρινο χρώμα το παίρνει πάντα από τον κουρκουμά. Λοιπόν, τώρα ανακατέψαμε καλά τα αυγά μαζί με το γάλα και το αλατοπίπερό μας και τον κουρκουμά και θα ρίξουμε μέσα στο αλεύρι. Εδώ πέρα θέλει πολύ καλό ανακάτεμα. Κανονικά, όταν ετοιμάσουμε το μείγμα για τις Yorkshire Puddings και αυτό το μείγμα, καλό θα ήταν να βάλουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον μία ωρίτσα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, το αλεύρι ανακατεύεται καλύτερα με όλα τα υπόλοιπα υλικά και γίνεται πιο σωστά η ομογενοποίηση. Βέβαια, άμα καθίσετε και χτυπήσετε πολλή ώρα με το σύρμα, θα κάνετε καλή ομογενοποίηση, οπότε δεν θα έχετε πρόβλημα. Όπως θα κάνω και εγώ. Τώρα, όση ώρα χτυπάω το μείγμα εδώ πέρα, θα ρίξω το σπορέλαιό μου στο τηγάνι. Και όταν λέω σπορέλαιο, δεν θα το λυπηθώ, θέλουμε 50 ml. Γιατί σε περίπτωση που δεν βάλουμε σπορέλαιο εδώ πέρα, θα κολλήσει η πουτίνγκα μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε, βάζω στην άκρη. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε αν μπορείτε να βάλετε ελαιόλαδο, μπορείτε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά παραδοσιακά, επειδή είναι αγγλική η πουτίνγκα, φτιάχνεται με σπορέλαιο εκεί πέρα, δεν χρησιμοποιούν ελαιόλαδο. Και είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο να αφήσουμε το λάδι μας να κάψει πάρα πολύ καλά. Και βλέπετε εδώ πέρα μετά πολύ καλό ανακάτεμα, δεν υπάρχει κανένα γρουμπαλάκι μέσα από το αλεύρι και είναι πολύ σημαντικό να ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά. Ξαναλέω ότι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ετοιμάσουμε το μείγμα μας, να ανακατέψουμε και να αφήσουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον μία ωρίτσα. Εγώ στο εστιατόριο που δούλευα, τα ετοίμαζα την προηγούμενη μέρα το μείγμα και άφηνα ολόκληρο το βράδυ μέσα στο ψυγείο και την επόμενη μέρα χρησιμοποιούσα το μείγμα για να φτιάξω πουτίνγκες. Τώρα, το μυστικό για να πετύχουν οι πουτίνγκες και να γίνουν ωραίες και στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή η γιγαντιαία πουτίνγκα που θα φτιάξουμε είναι να κάψει πάρα πολύ το λάδι. Έλα να μου πεις, Κέι, το λάδι, τι πιστεύεις? Δεν χρειάζεται ο πυροσβεστήρας. Σταμάτα. Ναι, πρέπει να κάψει πολύ καλά το λάδι για να γίνει αυτό. Κοίταξε να δεις. Μισό λεπτάκι να δούμε. Μισό λεπτάκι να δούμε αρκεί το λάδι. Ναι. Πρέπει να κάψει περισσότερο από αυτό. Για να δω. Ωραία, θα αρωματιστεί και το λάδι, ε. Καλό, ρίξε λίγο ακόμα.
Βάλε ένα αρωματιστή. Να το αφήσω μέσα. Όχι, όχι. Βάλ το και βγάλ το. Είσαι ένα αρωματιστή το λάδι με το δεντρολίβανο. Πολύ ωραίο αυτό που έκανε. Φέρε άλλο ένα κλωναράκι. Ωραίο ο Διονύσης. Ιδέα μας έδωσε. Άστο όμως να δουλέψει λίγο μέσα στο λάδι, κοίτα. Τώρα βγάζει τα αρώματά του, αρωματίζει το λάδι. Τέλεια. Και τώρα κοίτα τι θα κάνω. Κοιτάξτε κι εσείς. Έτσι όπως καίει το λάδι, θα ρίξω όλο το μείγμα μέσα και κοιτάξτε τι γίνεται. Φαίνεται σαν να έχουμε κάνει κάτι λάθος. Έχουμε κάνει κάτι λάθος όμως. Όχι. Όχι. Τώρα όπως βλέπετε άρχισε ήδη να σχηματίζεται γύρω-γύρω η πουτίνγκα μας, αλλά το τελικό ψήσιμο θα γίνει μέσα στο φούρνο. Ο φούρνος είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς και θέλω πολύ γρήγορα κατευθείαν να βάλετε μέσα στο φούρνο. Θέλουμε υψηλή θερμοκρασία για να γίνει crispy, τραγανή η πουτίνγκα μας, να κάνει κρούτσου-κρούτσου και να ψηθεί 100% μέσα στο φούρνο. Τώρα. Όση ώρα ψήνεται η πουτίνγκα μας μέσα στο φούρνο, τη βλέπουμε γιατί πρέπει να φουσκώνει. Πρέπει να τη βλέπουμε να φουσκώνει. Δεν πρέπει να τη βγάλετε καθόλου μέσα από το φούρνο. Θα ετοιμάσουμε τη γέμισή μας. Για τη γέμιση θα φτιάξω κάτι πιο ελληνικό. Θα παντρέψω Ελλάδα με Αγγλία. Οπότε θα κάνω μία τύπου σπεντζοφάη γέμιση. Γι' αυτό το λόγο θέλω ένα τηγανάκι. Και χωριάτικο λουκάνικο. Η γέμιση που μπορείτε να ρίξετε από πάνω είναι σχετική. Μπορείτε να κάνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε. Αλλά επειδή θέλουμε να θυμίζει λίγο πίτσα, γι' αυτό το λόγο και εγώ θα χρησιμοποιήσω μία σάλτσα ντομάτας. Έτσι να μας βγάζει μια πιο ελληνική εκδοχή. Γιατί όντως, άμα κάνουμε αυτή τη γέμιση, μπορούμε να σερβίρουμε την πουτίνγκα μας για κυρίως πιάτο, μπορούμε να τη σερβίρουμε σε ένα πρωινό, μπορούμε ακόμα να τη σερβίρουμε και σαν ένα σνακ που χρειαζόμασταν το βράδυ ή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γενικά είναι παντός καιρού αυτή η γέμιση. Νομίζω ότι έχω βάλει πολύ λουκάνικο. Αυτό το θέλετε για εσάς. Θα το αφήσω στην άκρη να το φάτε μετά. Λοιπόν, ρίχνω τα λουκάνικα στο τηγάνι και όπως βλέπετε στην αρχή ξεκινάμε με. Μηδέν λάδι και βλέπουμε αν χρειάζεται παραπάνω λαδάκι η συνταγή μας. Χρειάζεται? Θα το δούμε. Το λουκάνικο θα μας δείξει. Άμα το λουκάνικο έχει αρκετά λιπαρά, δεν προσθέτουμε λιπαρά μέσα στη συνταγή μας. Θέλουμε ένα κρεμμύδι. Εδώ, ψιλοκομμένο. Και μία σκελίδα σκόρδο. Και μόλις αρχίσει να παίρνει χρώμα το λουκάνικο εδώ, θα ρίξουμε μέσα και το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο. Τώρα σε αυτό το σημείο ίσως να χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο λαδάκι, αλλά θα το δούμε. Ξαναλέω, το λουκάνικο θα μας δείξει αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται. Μπορεί να είναι πολύ λιπαρό και να μην χρειάζεται να βάλουμε καθόλου με καθόλου λαδάκι. Πώς το βλέπετε? Εντάξει, θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο ίσα-ίσα για το άρωμα, γιατί μου αρέσει. Εδώ. Τέλεια. Και σοτάρουμε μέχρι που να καραμελώσει το κρεμμύδι μαζί με τα λουκάνικα. Δεν θα πάρει παραπάνω από 2 με 3 λεπτάκια. Λοιπόν, ανακατεύουμε εδώ πέρα καλά. Και μυρίζει υπέροχα. Θα προσθέσω λίγο ρίγανη. Κάνουμε μια ελληνική συνταγή, οπότε θα βάλω φρέσκια ρίγανη. Να δώσει ένα ωραίο άρωμα. Μυρίζει φανταστικά. Και με το που καραμελώσει καλά το κρεμμύδι μας μαζί με τα λουκάνικα, ήρθε η ώρα να σβήσουμε με λίγο ντοματούλα. Θα ρίξω μέσα τη ντομάτα. Θα προσθέσω ελάχιστο νεράκι, περίπου 100 ml. Εδώ. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κύβο λαχανικών μάτζι. Το φαγητό μου δεν χρειάζεται προσθήκη αλατιού και το συνολικό αποτέλεσμα είναι πολύ 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 γευστικό. Και είναι ο μοναδικός κύβος που δίνει ωραία γεύση στο φαγητό ενισχύοντας τα φυσικά συστατικά του. Ένας κύβος είναι αρκετός, οπότε εδώ. Τώρα, θα προσθέσω λίγο ζάχαρη. Και θα περιμένω 5 με 10 λεπτάκια μέχρι που να δέσει η σάλτσα μου να είναι αρκετά πηχτή για να μπορέσω να τη σερβίρω στο τέλος μαζί με την πουτίνγκα μου. Θα ετοιμάσω και 2 αυγά τηγανιτά για να σερβίρω από πάνω και να γίνει χαμός. Η πουτίνγκα παρασκευάζεται σε πολλές εκδοχές, αλμυρές και γλυκές. Είναι το πιο γνωστό παραδοσιακό γλυκό στη Μεγάλη Βρετανία με υφή που θυμίζει κέικ. Πολλές φορές δεν περιέχει αλεύρι, αλλά ψύχα από ψωμί ή τριμμένη φρυγανιά. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον 14ο αιώνα ως ένα είδος porridge με κρέας, ξερά φρούτα και μπαχαρικά. Και η γέμισή μου είναι έτοιμη, Παναγία μου, μυρίζει τόσο υπέροχα. Τόσο εύκολη, τόσο γρήγορη. Και έχω άλλο ένα τηγανάκι εδώ πέρα, γιατί όπως σας είπα, λίγο πριν βγει η πουτίνγκα από το φούρνο, τι θα ετοιμάσουμε?
Κάνα δύο αμπουλάκια τηγανιτά. Και θα ρίχνω μέσα. Ένα. Δύο. Εδώ. Τέλεια. Και λίγο φετούλα. Και αυτό που θα κάνω αυτό που έκανε ο παππούς μου. Δεν ξέρω εσάς άμα το έκανε ο παππούς σας. Λοιπόν, ο παππούς μου πάντα έβαζε τη φετούλα δίπλα από τα αυγά. Και την άφηνε εδώ πέρα έτσι να πάρει λίγο χρώμα. Μου αρέσει να το κάνω κι εγώ. Παναγία μου. Τι ωραίο πράγμα. Λοιπόν, λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι πάνω από τα αυγά. Εδώ. Και πάνω από τη φέτα. Και λίγο ακόμα λαδάκι πάνω από τη φέτα. Και έτσι όπως είναι, πάει και αυτό το τηγάνι έξω. Λοιπόν, έχουμε τα αυγά μας, τα λουκάνικα μας, τη φέτα μας και τώρα όλοι θα αναρωτιέστε πώς θα είναι η πουτίνγκα. Να ανοίξω. Ναι. Είστε έτοιμοι. Ναι. Ένα, δύο, τρία. Θα σας υποσχέθηκα κάτι μαγικό και κοιτάξτε εδώ. Καλά, εντάξει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ψωμένιο. Αλλά θυμηθείτε ότι η γέμιση που έχουμε βάλει είναι ελάχιστη. Απλά έχει φουσκώσει πάρα πολύ. Είναι πουτίνγκα, δεν είναι φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να ρίξουμε την υπέροχη γέμιση που έχουμε ετοιμάσει εδώ πέρα, από πάνω. Εδώ. Πολύ θα κάνουμε κάτι δύσκολο. Κάναμε κάτι δύσκολο. Για πες. Όλα πανεύκολα. Ήταν πάρα πολύ εύκολο και νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις ακόμα και εσύ. Ειδικά. Ήρθε η ώρα για τα αυγουλάκια μας. Ένα αυγό. Εδώ. Δύο αυγά. Εδώ. Και η φετούλα. Ολόκληρο όπως είναι το κομμάτι. Γιατί ουσιαστικά κάποιος τα κόβει και τα παίρνει λίγο απ' όλα. Λίγο ρόκα. Εδώ. Και λίγα ντοματίνια. Ίσως να υπάρχουν φρέσκα από πάνω. Και πείτε μου πραγματικά, όταν θα βγάλετε αυτή την πουτίνγκα στον κόσμο, τι θα πούνε πραγματικά. Θα πούνε ότι όντως κάποιος έχει κάνει δουλίτσα. Είναι εντυπωσιακότατο, είναι πανέμορφο. Και είναι και πεντανόστιμο γιατί σε περίπτωση που δεν καταλαβαίνετε τη γεύση, είναι σαν μια κρέπα και ζυμάρι από πίτσα. Γύρω-γύρω είναι πάρα πολύ τραγανό. Κοιτάξτε. Είναι τραγανό, πραγματικά. Είναι τόσο τραγανό και στη μέση είναι τόσο αφράτο και τόσο ζουμερό. Τώρα ήρθε η ώρα να σερβίρουμε για να δοκιμάσουμε. Για την πουτίνγκα με λουκάνικα και αυγά. Βάζουμε σε ένα μπολ το γάλα, τα αυγά, αλάτι, πιπέρι, τον κουρκουμά, το αλεύρι. Και ανακατεύουμε με ένα σύρμα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Καλό είναι να βάλουμε το μείγμα στο ψυγείο για μία ώρα. Ρίχνουμε το σπορέλαιο σε ένα βαθύ τηγάνι με μεταλλικό χερούλι και το αφήνουμε να κάψει. Προσθέτουμε το μείγμα, βάζουμε το τηγάνι στον προθερμασμένο φούρνο και ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 20 λεπτά. Για τη γέμιση, κόβουμε τα λουκάνικα σε λεπτές ροδέλες και τα σοτάρουμε σε ένα τηγάνι για 2 με 3 λεπτά και από τις δύο πλευρές μέχρι να πάρουν χρώμα. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και λίγο ελαιόλαδο. Ρίχνουμε τη ρίγανη, την ντομάτα κονκασέ, το νερό, τον κύβο, τη ζάχαρη και τα αφήνουμε να μαγειρευτούν για 5 με 10 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα. Σε άλλο τηγάνι, τηγανίζουμε σε λίγο ελαιόλαδο τα δύο αυγά, προσθέτουμε τη φέτα ολόκληρη και ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι. Βγάζουμε την πουτίνγκα από τον φούρνο, βάζουμε μέσα τη γέμιση με τα λουκάνικα. Προσθέτουμε τα τηγανιτά αυγά, τη φέτα, τη ρόκα, τα ντοματίνια και σερβίρουμε. Και τώρα πείτε μου από πού να δοκιμάσω. Από τα αυγό. Από τα αυγό. Λοιπόν, εντάξει, το σωστό είναι πρώτα απ' όλα να σπάσουμε τον κρόκο, να αρχίζει να τρέχει, να πηγαίνει παντού. Γιατί είναι αμαρτία κάποιος να φάει τον κρόκο και οι υπόλοιποι να μην φάνε. Και αυτό που θέλω να σας δείξω είναι το πόσο τραγανό είναι. Το ακούτε. Είναι σαν να τρως αφρό, πραγματικά, τόσο γευστικό και τόσο τραγανό. Και ουσιαστικά, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε μία μεγάλη μερίδα με λίγο απ' όλα και να σερβίρετε στο πιάτο σας για να δοκιμάσετε. Έχει λίγο απ' όλα. Λίγο λουκάνικο, λίγο πουτίνγκα, λίγο βουλάκι, λίγο απ' όλα, Παναγία μου. Και είναι τόσο ωραίο και τόσο ολοκληρωμένο.
Δεν ξέρω αν είναι ομελέτα, πίτσα, πρωινό, κυρίως γεύμα, σνακ, αλλά πραγματικά τα έχει όλα. Παναγία μου! Έλα εδώ. Θα πάθεις σοκ. Πραγματικά το να δοκιμάσεις. Δεν έπρεπε. Λίγο απ' όλα. Δεν υπάρχει. Ειλικρινά σας λέω, δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτικό. Τα έχει όλα. Είναι ολοκληρωμένο. Είναι ελληνικότατο. Θα πάρω και λίγο φετούλα. Όπως βλέπετε, πραγματικά δεν μπορώ να σταματήσω γιατί. Όντως, αυτή είναι η φιλοσοφία. Παίρνεις λίγο απ' όλα στο πιάτο σου, συνεχίζεις. Παίρνεις λίγο απ' όλα, συνεχίζεις. Είναι καταπληκτικό, πάρα πολύ εντυπωσιακό και πάρα πολύ εύκολο για να το φτιάξετε. Μετά μην λέτε ότι κάνω δύσκολες συνταγές. Σας δείχνω πόσο εύκολες είναι και πραγματικά όλες μα όλες πετυχαίνουν. Καλή όρεξη.